Γεια σας αγαπητοί φίλοι, πανίσχυρες ειδικές δυνάμεις, η αιχμή του δόρατος των ελληνικών χερσαίων δυνάμεων, ταχύτατες με μεγάλη ισχύ πυρός, θα ενισχυθούν με τους πυράβλους Spike R2 για τα σκάφη τους, τα ταχαία Mark V που μας έχουν δώσει οι Αμερικανοί. Επιπροσθέτως, πολύ σύντομα θα έχουν και περιπλανόμενα πυρομαχικά, loitering munitions. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Βασίλη Νέδο και την Καθημερινή, οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας είναι σε προχωρημένο στάδιο συνομιλιών με τους Αμερικανούς για την προμήθεια των πανίσχυρων συστημάτων Switchblade, με τα οποία έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν από αυτό το κανάλι. Είναι στην ουσία αυτοκαταστροφικά καμικάζι ή και εκρηκτικά drones και έχουν σχεδιαστεί για να περιπλανώνται γύρω από στόχους που τελούν υπό απόκρυψη και μόλις είναι έτοιμοι οι στόχοι να πληγούν και δοθεί η εντολή, εκρήγνονται. Τα παλαιότερα συστήματα Switchblade 300 επιχειρούν από το 2011 και τα έχουμε δει στα θέατρα των επιχειρήσεων, ιδιαιτέρως της Ουκρανίας. Το 600 έχει παρουσιαστεί πριν 4 χρόνια και κάνει και διάτρηση βαριάς θωράκισης άρματος μάχης. Έτσι λοιπόν το Υπουργείο Άμυνας κινείται προς την χρήση τέτοιων περιφερόμενων πυρομαχικών από όλο το στρατευμένο προσωπικό στο κοντινό μέλλον, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την απογείωση πραγματικά της επιχειρησιακής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ξέρετε οι φίλοι του καναλιού, που δεν είστε και λίγοι και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, σε λίγο κλείνουμε τους 50.000 πραγματικούς συνδρομητές, δεν έχουμε καταφύγει σε κάποια εταιρεία για να μας τους προμηθεύσει, είστε πραγματικοί, είστε αληθινοί και σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Λοιπόν, έχω πει ότι παρόμοια χρήση μπορούν να έχουν λίαν επιτυχώς τα οπλισμένα UCAV Σάρισα της SAS Technology, ελληνικά, με τα ελληνικά περιφερόμενα πυρομαχικά εχμή. Τα πανίσχυρα έχουν γίνει, επιτυχημένες βολές, δοκιμές, τα έχουμε παρουσιάσει. Αυτά προς το παρόν, αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να είστε όλοι καλά, γεια σας αγαπητοί φίλοι.